Νέες παραλλαγές του Banking Trojan Grandoreiro χρησιμοποιούν εξελιγμένες τακτικές σε μια προσπάθεια να παρακάμψουν τα μέτρα κατά της απάτης. Οι νέες επιθέσεις δείχνουν ότι το Grandoreiro συνεχίζει να αναπτύσσεται και να χρησιμοποιείται παρά τις προσπάθειες καταστολής από τις αρχές επιβολής του νόμου. Η Kaspersky είπε ότι έχουν συλληφθεί ορισμένα μέλη της συμμορίας, αλλά οι υπόλοιποι συνεχίζουν να επιτίθενται σε χρήστες σε όλο τον κόσμο, με νέα υποδομή και νέες εκδόσεις του malware. Μερικά από τα νέα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τη χρήση ενός Domain Generation Algorithm για επικοινωνίες Command and Control, Ciphertext Stealing Encryption και Mouse Tracking. Παρατηρούνται επίσης τοπικές εκδόσεις που στοχεύουν τραπεζικούς πελάτες στο Μεξικό. Το Grandoreiro Banking Trojan δραστηριοποιείται από το 2016 και έκτοτε εξελίσσεται σταθερά. Στοχεύει κυρίως χρήστες στη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη. Είναι σε θέση να κλέψει credentials για 1.700 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε 45 χώρες και εδάφη. Διανέμεται κυρίως μέσω phishing emails και σε μικρότερο βαθμό μέσω κακόβουλων διαφημίσεων στην Google. Το Grandoreiro Banking Trojan μπορεί να συλλέξει πληροφορίες υπολογιστή και δεδομένα τοποθεσίας μέσω διεύθυνσης IP. Επίσης ελέγχει αν υπάρχουν λύσεις anti-malware γνωστών εταιριών όπως η Avast, η Bitdefender, η Kaspersky και ελέγχει και για banking security software. Στις πιο πρόσφατες εκδόσεις κοιτάζει και για την παρουσία ορισμένων browsers, email clients, VPN και cloud storage applications και παρακολουθεί τη δραστηριότητα των χρηστών σε αυτές τις εφαρμογές. Επιπλέον, μπορεί να λειτουργήσει ως clipper για την αναδρομολόγηση συναλλαγών κρυπτονομισμάτων σε πορτοφόλια των επιτιθέμενων. Η τελευταία έκδοση του Grandoreiro έχει λάβει σημαντικές ενημερώσεις συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αυτόματης ενημέρωσης, του keylogging, της επιλογής χώρας για την καταχώρηση θυμάτων, του εντοπισμού λύσεων τραπεζικής ασφάλειας, της χρήσης του Outlook για αποστολή ανεπιθύμητων email και της παρακολούθησης emails του Outlook για συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά. Είναι επίσης εξοπλισμένο για να καταγράφει τις κινήσεις του ποντικιού, προσπαθώντας να μιμηθεί τη συμπεριφορά των χρηστών και να εξαπατήσει τα συστήματα καταπολέμησης της απάτης. Η απομακρυσμένη πρόσβαση στο μηχάνημα των θυμάτων είναι πιο εύκολη χάρη στο εργαλείο Operator, που εμφανίζει μια λίστα θυμάτων κάθε φορά που αρχίζουν να περιγούνται στον ιστότοπο ενός στοχευμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Μόλις αποκτηθούν τα credentials, οι επιτιθέμενοι μεταφέρουν τα χρήματα σε λογαριασμούς που ανήκουν σε τοπικούς money mules.